Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και θα θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τους ποδοσφαιριστές μας για αυτό που παρουσιάσαμε σήμερα στο γήπεδο. Μετά την πολλή δουλειά και μπορούμε να βελτιωθούμε και άλλο. Νομίζω δεν επιτρέψαμε 90 λεπτά σε μια τόσο ποιοτική ομάδα με τόσο καλούς παίκτες όπως ο ΠΑΟΚ να κάνει μια τέτοια ευκαιρία. Δεν είναι καλή και ίσως προς την ιστορία μας. Και αυτό συμβαίνει, είμαι σίγουρος, για πρώτη φορά σε παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Γιατί σε όλα τα παιχνίδια ξέρουμε πολύ καλά ότι φτιάχνουμε πολλές ευκαιρίες. Με εμάς απέναντι δεν έκανε ούτε μία. Αντίθετα, εμείς ιδιαίτερα στο πρώτο μήχρονο είχαμε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Πάμε να πιστεύαμε λίγο παραπάνω, αν ήμασταν λίγο πιο τυχεροί, ίσως θα μπορούσαμε να προηγηθούμε εκεί και να ήταν αλλιώς το παιχνίδι. Εμείς συνεχίζουμε. Είδα πολύ καλά πράγματα, όμορφα πράγματα των ομάδων, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Να κρατήσουμε τα θετικά, να δουλέψουμε, γιατί ο στόχος που σκέφτεται για μας δεν είναι το κύπελλο, είναι το πρωτάθλημα. Και μάλιστα έχουμε πολύ συνεχόμενα παιχνίδια, πολλά και δύσκολα. Και πρέπει να είμαστε πολύ τάξιμοι. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Ευχαριστούμε. Ο ευχαριστής. Είμαστε έτοιμοι. Καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε αντιμετωπίσει μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Πολλοί μπορεί να πιστεύουν ότι με όλα αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της ομάδας θα ήταν κάπως πιο εύκολο να παιχνίδι, αλλά δεν είναι έτσι. Μεγάλες ομάδες αποτελούσαν τις δυσκολίες μας. Εμείς είχαμε, πιστεύω, το σημαντικότερο άνθρωπο μας το πέρασε αυτό. Ένα άνθρωπο που δούλεψε στον ΠΑΟΚ πολλά χρόνια και μας βοήθησε πάρα πολύ τις ομιλίες του, ώστε να δούμε στο κλίμα του παιχνιδιού. Ποδόσφαιρο είναι απλό. Βάζει τα κόλ και βρίζει, κάνει ευκαιρίε και βρίζει. Σήμερα πιστεύω παράδειγμα ότι στην παραγωγή και πάμε να μην έχουμε τι ευκαιρίε και στο πρώτο μήνυμα, αλλά και στο δεύτερο μα έχει την τελική πάσα. Αλλά πιστεύω τακτικά στο μεγαλύτερο κομμάτι που παιχνίδι ήμασταν άριστα στην Εύη. Θα δώσω συγχαρητήρια στου υπέρτε μου και σε όλου που ήταν σήμερα στο γήπεδο και στήριξαν αυτού του πάθη τη ομάδα μα. Όπως είναι ο προπονητής μου, στο σύντομο πρωτάθλημα, μπορούμε να καταφέρουμε, έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ και θα ήθελα να δώσω και στην διοίκηση χαρακτήρα γιατί όπως είδαμε και τις μεγάλες ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός παίξαν σε κύπελλα που βάζαν σε κίνδυνο τη σημαντική του καιρό. Σήμερα παίξαμε σε ένα στολίδι, πραγματικό στολίδι, ο προτάτες σας είχαμε την τρομερή κατάσταση. Αυτά, έχουμε καλή συνέχεια στον ΠΑΟΚ, κάπου τον Ρόπολο και υγεία σε όλους τους κόσμους και εμάς.